κόφτε κεράσια, κεράσια. Κεράσια, έρχονται τα κεράσια. Κεράσια, δεν μπορώ άλλο. Τι τρέξιμο είναι αυτό. Δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Ο Θεέ μου. Και τόσες γεύσεις σιροπιού. Πού είναι τα κεράσια. Ο Θεέ μου, ίσια παιδιά. Δεν ήξερα πως υπάρχουν τόσοι πρόσκοποι στην πόλη. Νομίζω πως βρήκα τα κεράσια. Πού είναι τα κεράσια. Άσε τα κεράσια. Ορίστε, ορίστε κύριε. Δύο ντουζίνες μπανάνα γρανίτα. Καλή όρεξη. Βρε καλώς τα κεράσια. Μπαμπά, αργείς πολύ. Μάλλον ναι. Ο Ζεφυρ έκανε πολλά πράγματα σήμερα και πρέπει να τα διορθώσω και να ετοιμάσω μια έγγραφη συγγνώμη για τη λέσχη ψαράδων και πρέπει να βρω και να υπογράψω τη σύμβαση για το νερό. Θα ψάξω εγώ. Πού μπορεί να είναι. Δεν ξέρω αν είναι στο όμικρον όπως οπουδήποτε ή στο πι όπως πουθενά. Είναι πραγματικά απίστευτο. Μιας μέρας δουλειά του Ζεφύρ με έριξε ένα μήνα πίσω. Κορνίλιους, Μπαμπατούρ. Καλησπέρα, Μπαμπάρ. Ωραία βραδιά, έτσι μεγαλειότατε. Πώς πάει η δουλειά στο παγωτατζίδικο. Μια χαρά, όλα είναι τέλεια, έκτακτα είναι. Καλύτερα δεν γίνεται. Είναι λοιπόν ό,τι ζητούσατε. Με το παραπάνω, μεγαλειότατε. Με το παραπάνω. Α, ωραία. Πώς ξέρετε που είναι η σύμβαση για το νερό. Πάω να σας τη φέρω, μεγαλειότατε. Πολύ κολλάει η σοκολάτα. Αλήθεια. Πώς θα πάει, Ζεφύρ. Α, πολύ καλά. Πραγματικά πολύ καλά. Θαυμάσια. Ορίστε η σύμβαση, μεγαλειότατε. Έβαλα και διπλό αντίγραφο. Καληνύχτα. Έχουμε πρωινό ξύπνημα πάλι αύριο. Θα μας επισκεφτούν και σχολεία, βλέπετε. Είμαι χαρούμενος λοιπόν που όλα πάνε καλά. Ωραία. Τι νύχτα κι αυτή. Τα τέλειωσα όλα όμως. Ο Ζεφύρ κράτησε όλα τα άρθρα που σε ενδιαφέρουν. Α, αν τα είχε αφήσει στην εφημερίδα, θα τα διάβαζα μόνος μου. Πού είναι αλήθεια και τι άλλο ετοιμάζω. Μην ανησυχείς, Μπαμπάρ. Έξω είναι και επιβλέπει τους κυπουρούς. Η βασιλική κήπη είναι... Προσωπική του ευθύνη. Ωραία, σε αυτό δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα ο Ζεφύρ. Με συγχωρείτε. Πάω να φωλάξω αμέσως ένα τζαμά. Είναι ώρα, νομίζω. Πώς να πωλήσεις όμως τον καλύτερο σου φίλο. Πολύ. Λοιπόν, για λέγε μου, τι θα πάρεις. Μου τα λες άλλη μια φορά. Έχουμε παρφέ σοκολάτα, αμύγδαλο, φιστίκι, μπανάνα σοκολάτα, μπισκότο, γιαούρτι, γρανίτα, λεμόνι και βανίλια. Α, δύσκολη επιλογή. Άλλη μια φορά σε παρακαλώ, Μπαμπαντούρ. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, τα παγωτά ή η μουσική. Γρανίτα λεμόνι, γρανίτα πορτοκάλι και βανίλια. Καλά, θα πάρω... βανίλια. Μα αφού ήθελες τη βανίλια, γιατί με έβαλες να πω τον κατάλογο 15 φορές, Μ' αρέσει πολύ να τον ακούω. Άλλωστε ο Ζεφύρ πάντα μου τον λέει. Και μάλιστα πάρα πολύ πιο γρήγορα από εσένα. Εγώ δεν είμαι ο Ζεφύρ. Εντάξει, βανίλια θέλεις. Βανίλια θα έχεις. Όμως, έχω να ανακοινώσω κάτι.
Από εδώ και πέρα θα έχουμε μόνο παγωτό βανίλια. Τέρμα η σοκολάτα, υγρά το παχάρι, το αμύγδαλο. Τέρμα το μπισκότο, τέρμα σας λέω, μόνο βανίλια. Μας τέλειωσε η βανίλια. Τι άλλο είπες πως έχεις? Τζεφίρ, σε έψαχνα παντού. Τι πρόβλημα έχει? Δεν ξέρω. Ο βασιλικός μηχανικός είχε δουλειά και είπα να ανοίξω εγώ μια ματιά. Έχει ένα σωρό πράγματα να κάνεις εδώ πέρα. Δεν κάθεσαι ούτε μια στιγμή. Ειδικά τώρα τελευταία. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα θα ήθελα να σου... Ευχαριστήθηκα που δούλεψα και εγώ στα συναρπαστικά ζητήματα του κράτους. Ναι, λοιπόν, μιας και το ανέφερες. Ένιωσα πραγματικά ότι κάνω επιτέλους κάτι σημαντικό στη ζωή μου. Το θέμα είναι ότι δουλεύεις εδώ, στο παλάτι και... Εντάξει, είναι έτοιμο. Ακού, μπαμπάρ, πριν συνεχίσεις, έχω να σου εξομολογηθώ κάτι. Καταλαβαίνεις ότι είμαι αναντικατάστατος εδώ. Και να δυσκολεύομαι να σου πω ότι θέλω να γυρίσω στο παγκοτατζίδικο. Λυπάμαι, Ζεφίρ, αλλά δεν μπορείς. Τι είπες? Η δουλειά στο παλάτι είναι συναρπαστική και αποτελεί πρόκληση. Και το ξέρω ότι τα πάω περίφημα. Αλλά θέλω να σερβίρω παγωτά. Φτιάχνεις την καλύτερη διπλή μπανάνα γρανίτα. Ναι, αλλά πιο πολύ από αυτό μου λείπουν τα χαμόγελα στα χαρούμενα πρόσωπα των παιδιών. Λοιπόν, Ζεφίρ, θα μας λείψεις. Αλλά η απώλεια του παλατιού είναι κέρδος για τα στομάχια μας. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα. Ή μάλλον δύο. Ο Παπαντούρ και ο Κορνίλιους περνάνε τόσο καλά στο παγκοτατζίδικο που δεν θέλω να τους κόψω την καλοκαιρινή τους άδεια. Μην ανησυχείς γι' αυτούς. Άστα σε μένα. Γι' αυτό δεν είναι οι φίλοι. Δουλεύει τέλεια. Πάμε. Θέλουμε μπανάνα σοκολάτα. Παντούρ και ο Κορνίλιος. Το παγκοτατζίδικο είχε πλάκα με σένα. Τώρα είναι σαν να πηγαίνεις στο σχολείο. Και ο Παπαντούρ φτιάχνει απέσια milkshake. Έβαλε μουστάρδα στο δικό μου. Και ο Κορνίλιος έβαλε μαγιονέζα στο χωνάκι μου. Έλα, μπαμπάρ, πάμε να τους σώσουμε. Ωου! Hey, είναι κανείς εδώ? Είμαστε κλειστά. Φύγετε, σας παρακαλώ, φύγετε. Τζεφίρ, μπαμπάρ, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Πρέπει να βοηθήσετε. Α, δεν αντέχω άλλο. Η πίεση, το άγχος, το έλκος, τα παιδιά. Χίλιες φορές τα χαρτιά και το χαρτομάνι στο γραφείο. Έλα, έλα, μην κλαις. Εγώ είμαι εδώ, γύρισα. Και ο μπαμπάρ θα χρειαστεί τη βοήθειά σας στο παλάτι. Τώρα που παραιτήθηκα. Αν δεν έχετε πρόβλημα. Αντιθέτως, μεγαλειότατε, θα χαρούμε πολύ να επιστρέψουμε πάλι. Πάμε να στρωθούμε στη δουλειά. Ελεύθερο το πεδίο, τρέχα. Ξέρω πως ακούγεται τρελό, αλλά χαίρομαι που γύρισα. Γύρισες, θα μείνεις? Εννοείται. Θυμάσαι που έλεγες πως θέλεις να κάνεις κάτι σπουδαίο, σημαντικό και ενδιαφέρον. Αν κρίνω από τις φωνές των παιδιών, θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς κάνεις. Ζήτω βοήθεια! Μάλλον έχεις δίκιο, μπαμπάρ. Thank you.